Έλα, έλα και πάρε τη ζωή μου την νεκρή. Σιγά, σιγά, γλυκά, γλυκά, στα χέρια σου να την κρατήσεις. Αργά, αργά, γλυκά, γλυκά, με ένα φιλί να μ' αναστήσεις. Οι αυθαίρετες συλλήψεις πολιτών που διενήργησε ο Απόστολος τον φέρνουν αντιμέτωπο με το Μοίραρχο Μανιά. Το καθήκον του, συζύγου σας. Κύριε Μοίραρχε, δεν θα κρίνετε εσείς τις πράξεις μου, σας παρακαλώ. Συγχρόνως, η ιστορία του ανωνύμου γράμματος αποκαλύπτεται εντελώς τυχαία στον Απόστολο. Για γελική μου έχει ραβασάκια, για να δούμε, για να δούμε. Οι υποψίες του για τον Αποστολέα τον οδηγούν στην Όλγα, η οποία παραδέχεται την πράξη της. Γιατί, μωρή, γιατί βρωμογίνω, γιατί! Και ενώ η είδηση για τους Γερμανούς εισβολής προκαλεί αναστάτωση στο νησί, ο αναπάντεχος θάνατος του παιδιού της Όλγας συγκλονίζει την οικογένεια Δελή. Φύγε. Έλα, πούστε με το μονικό ήταν. Φύγε από μπροστά μου. Δεν μπόρεσα να έρθω στην εκκλησία. Τρεχάματα στο φρουραρχείο. Στην ομαρχία, στο στρατηγού. Στις σκέψεις και κοντρασκέψεις. Ο Θεός να σε έχει καλά, Πέτρο. Πρώτη φορά μου μιλάς στον ελληνικό, Αγγελικούλα. Πρώτη φορά. Τρεπόμουν. Δεν αστείο. Τρεπόμουν. Κι εγώ τρεπόμουν. Άννα, τώρα βλέπεις. Λέω, Αγγελικούλα. Γιατί μας έφυγε το αγγελούδι μας, Πέτρο. Γιατί. Γιατί. Σε παρακαλώ, κορίτσι. Οι Γερμανοί ετοιμάζονται να μπουν στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Ίσως απόψε το βράδυ. Ίσως αύριο το πρωί. Ω Θεέ μου. Μαμά. Τι είναι, παιδί. Οι Γερμανοί ετοιμάζονται να μπουν στην Αθήνα. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Το πνεύμα των συνεχιζόντων παντού ακόμα ηρώων της στρατιάς του 40-41. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών.
Ο Ισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, ο πόλεμός μας συνεχίζεται. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε, η Γερμανία αύριο μεθαύριο θα βρίσκονται και εδώ. Η κυβέρνηση του στρατηγού Τσολάκογλου κατησχύει των περιστάσεων. Απροπό. Ο νέος μας πρωθυπουργός είναι προσωπικός μου φίλος. Είχα την τιμή να υπηρετήσω υπό τα διαταγά του στο 3ο τάγμα πυροβολικού στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η τάξη στην πρωτεύουσα τηρείται. Ουδέν επεισόδιον. Ο λαός εδέχθη τα τετελεσμένα. Οίκο εννοείται ότι και εδώ θα πρέπει να επικρατήσει αυταξία. Επαφίευε σε εσάς, κύριε Νομάρχα. Θα κάνουμε το καθήκον μας. Κι εγώ με τις υπηρεσίες μου και η δύναμη της χωροφυλακής ελπίζω. Εσείς δίνετε τις εντολές. Αυτές τις στιγμές δεν υπάρχουν εντολείς και εκτελεστέ εντολών, κύριε Μύραρχε. Υπάρχει η κοινή λογική και το εθνικό χρέος. Ορθώς, κύριε Υπασπιστά, το εθνικό χρέος. Η νέα μας κυβέρνηση. Ορίστε, κύριε Μύραρχε. Η νόμιμη κυβέρνηση, στρατηγέ μου, δίνει διαφορετικές εντολές. Η νόμιμη κυβέρνηση, κύριε Μύραρχε, είναι στην Αθήνα. Η νόμιμη κυβέρνηση δεν εγκατέλειψε το λαό και τον τόπο. Συνονιχθήκαμε. Πλήρως. Δεν σας κρατώ άλλο. Καθένα στην έπαλξή του και εν αναμονή. Σας χαιρετώ. Τα σέβη μου. Σεις μείνετε, κύριε Πετρόπουλε. Φυσικά και θα μείνω, στρατηγέ. Η δική μου έπαλξη είναι εδώ, στο πλάι σας. Πολλά τα θλιβερά, κύριε στρατέλη, πολλά. Και υπό μία ενέργεια του εγκεμούδι σας, δεν θα έλεγα ότι ευτύχησε, αλλά δεν θα ζήσει τα όσα θα δούμε και θα ζήσουμε εμείς. Μάλιστα. Δεν θα πάτε στην υποδοχή, κύριε Μανιά? Δεν έχουμε έναν ντολάς, κύριε στρατέλη. Κύριε Δικητά, έρχεστε μια στιγμή. Τι τρέχει? Με συγχωρείτε. Ο δικός μας, Πέτρο. Ποιος δικός μας? Ο γύρος Πετρόπουλου. Στην υποδοχή. Α, το κάθαρμα. Μάνι, μάνι. Κύριε Στρατέλη. Ο γαμπρός σας. Επί της υποδοχής. Πρώτος, πρώτος. Είναι η υπασπιστής του στρατηγού. Τι θες να κάνει? Τι θες να κάνει, Πέτρο? Πάνε μαζί. Αυγοτάραχο. Στραπατσάδα. Την Όλγα σκέφτομαι. Πώς θα του το πει?
Έφυγε σήμερα μαζί με τη μαμά και πήγε στο νεκροταφείο νωρίς. Πήγε και η Βανδούλα με την Τασία μαζί. Πώς κατατίσαμε έτσι? Πώς? Έλατε. Το ίδιο μου είπε και ο Πέτρος. Μπα. Ο Πέτρος. Δεν καταλαβαίνω σε τι χρειάζεται το σεις και το σας. Εδώ έχουμε γίνει οικογενειακοί φίλοι πλέον. Οικογενειακοί φίλοι πλέον. Λάσε τη σκουταμάρη, σε παρακαλώ. Με κάνεις και γελάω και δεν έχω κέφι καθόλου. Εγώ τη σειρά μου την έκλεισα. Η δική σου. Και εγώ τη δική μου την έκλεισα. Μου κρύβεις τίποτα, Ρινούλα? Τι να σου κρύψω, όχι. Πολύ απλά, για ακόμα μια φορά, μου είπε ότι θα χωρίσει. Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Δεν θέλω να χωρίσει. Γιατί? Τι είναι αυτό τώρα καινούριο? Δεν μπορώ να στηρίξω τη δική μου ευτυχία στη δυστυχία ενός άλλου. Δεν μπορώ. Η Λένα μια φορά τέτοιες ψυχοπονιές δεν έκανε. Ξέρεις πότε σου λέω? Θυμάσαι που πίσω από την πλάτη σου? Η Λένα δεν έκανε τίποτα πίσω από την πλάτη μου. Διεκδίκησε και πέτυχε. Δεν νομίζεις ότι είναι καιρός να διεκδικήσεις κι εσύ? Δεν νομίζω ότι είναι καιρός για ερωτικές πολυτέλειες. Δεν νομίζω. Το μωρό. Χαρούλη. Τα αιώνια, Ρινούλα, τα αιώνια υφαίνονται μαζί με τα καθημερινά. Ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος, ο έρωτας, η μέρα, η νύχτα, η άνοιξη, το καλοκαίρι, πάνε και έρχονται. Θα πηγαίνουν και θα έρχονται. Πλούτος σε ζωή, πλούτος μοναδικό. Σηκώθηκε το μωράκι μου. Σηκώθηκε. Τι θέλει να φάει? Θέλει να φάει. Εδώ. Θέλει να φάει. Θέλω να αλλάξω Τασία. Τασία. Έλα. Για να το αλλάξεις. Έλα. Όχι για να μην λες ότι ο γάμος είναι πολυτέλεια. Τα βλέπεις. Ξέρεις τι είναι για μένα ο Απόστολος? Τα πάντα, Ρινούλα μου, τα πάντα. Να το παντρευτείς, κούκλα μου, γιατί μετά θα είναι πολύ αργά. Άκουσέ με. Ο Δευτέρας στη Χρυσοπηγή. Φυλαγώσαστε. Το θηρίο έχει πολλά απλό κάνει. Καλή νύχτα. Όλγα. Εσύ εδώ, ύστερα από... Κάθεσε. Όχι σε μένα, υποδοχές. Τους καινούριους σου φίλους. Μάλιστα. Τι σημαίνει λοιπόν και μας ήρθες έτσι φουριόζα? Έχεις νέα από τον Γιώργο? Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Κάπου τον είδανε, μετά την ανακοχή. Ναι, μου το είπαν και εμένα κάτι περί ταυτή μου. Βλέπω δεν κρύβεις τη χαρά σου. Είναι ο κουνιάδος μου, λέω. Να το ξεχάσεις, όπως να ξεχάσεις και εμένα. Νομίζω ότι τα έπαιρνε αυτά. Δεν βλάπτει να τα ξαναπούμε. Ολγά, εδώ μέσα είναι γραφείο. Δεν μπορείς... Ακούσέ με και μη με διακόπτεις. Το μεγάλο μου λάθος είναι ότι σ' αγάπησα. Εσύ δεν αγάπησες με το ίδιο σου το παιδί. Κάποτε νόμιζα πως η τύχη το έφερε να συναντηθούμε.
Να συναντηθούμε. Η μοίρα όμως με έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Και τα πλήρωσε όλα το παιδί μας. Λέω παιδί μας και σε συγχαίνομαι διπλά. Έλα, σε παρακαλώ. Είμαι διακόπτης. Έγινα ψεύτρα υποκρίτρια. Βουτήχτηκα στην αμαρτία για το χατήρι σου. Ο Θεός όμως με πλήρωσε με τον πιο σκληρό τρόπο. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Και να μην ξανατολμήσεις να πατήσεις στο σπίτι μου. Ποτέ πια. Χριστόδουλε, ξεκρέμασε εκείνες τις σημαίες από το χάρτη. Η αποκαθήλωση. Ξέρεις, κάποιοι πήραν καΐκι για να περάσουν απέναντι και τους πιάσανε. Ξέρω. Ήταν και ο κύριος Ιακωβίδης μαζί. Το θυμάσαι τον κύριο Ιακωβίδη? Ναι, βέβαια. Πελάτης της Ματίνας. Έμαθες τι θα τους κάνουν? Τους αφήσανε. Αλλά τους τσακίσανε στο ξύλο. Δεν στα είπα. Ο Γιαννάτος χώρος και βρακή με τους Γερμανούς. Εκεί ξύλο βραδιάζεται, στην Κουματατούρ. Φυσική εξέλιξη. Φυσική. Και εμείς τι κάνουμε, κύριε Πολυσάμα? Λέει υπερδικούλα σου. Μ? Αν το λέει υπερδικούλα σου, μπαρκάρουμε για την Κρήτη. Για την Κρήτη? Εσύ μπορείς, μόνος σου είσαι. Σκυλιά, γατιά, παιδιά δεν έχεις. Εγώ έχω οικογένεια, κύριε Μάνια. Έχω γυναίκα και παιδί. Δεν μπορώ να τους αφήσω στο τέλος του Θεού. Νομίζω ότι άμα τους αφήσεις εδώ θα είναι καλύτερα. Και πού θα αφήσεις την αναγέννησή σου? Να τη φάει ο λύκος? Να μην το λες. Μην το λες, πού θα πάει, θα στρώσει και ο κύριος Πετρόπουλος. Ναι, καλά. Καλά. Εδώ εσύ και ο μέρος. Λέω, ο κύριος θα βουλευτεί. Άρχισε κιόλας. Τι άρχισε? Ξημεροβραδιάζεται στον στρατηγό μας. Που ήταν μας. Και μας τα έχει γυρίσει και στην ομάρχη μας, που κι αυτός πρώην μας. Και ξεκολουθεί να νομαρχεύει. Καλά, εκεί πάει για το τερπνόν. Και το βέλημο. Και το βέλημο το δεις. Πού πας? Λέω να πεταχτώ μέχρι το σπίτι της. Να μάθω κανένα νέο για τον αδερφό της. Κάπου φάνηκε, μετά ξαναχάθηκε. Πόσα παιδιά λείπουν από το προσκλητήριο. Πόσα παιδιά. Όχι, φιλιά. Θα τα κρατήσουμε. Θα το θυμόμαστε. Θα το θυμόμαστε πάντα. Εδώ.
Πού είναι το παιδί, φέρτε μου. Το παιδί. Τι κάνει το παιδί, τι ώρες. Το παιδί. Να δώσει ο Θεός, αδερφούλη μου, να κάνετε κι άλλα παιδιά. Δεν πρόλαβα να το χαρώ. Μας που σου λέγα θα γίνει ο πρώτος καβαλιέρας της χώρας. Από τους κήπους του Θεού. Εμείς είμαστε το φλούδι και το φύλλο της ζωής. Εκείνος ξέρει. Γιατί τώρα ανήκει στους καρπούς της γης. Δεν έτρεξε, δεν έπαιξε, δεν φώναξε. Χαμογέλασε μόνο. Και εσύ. Θα φοράς φυλαχτό σου. Το χαμογελό του. Έκοψα λίγα από τα μαλάκια του και τα έδωσα στην Ευαδούλα να σου τα προσφέρει. Από χέρια παρθένα και καθαρά. Πού είναι η μπάλη. Νοή! Δόξασαι ο Θεός. Χάραξε το χείλη του. Ο δικός μου γιος είχε πάρει από τη μάνα του. Σε σένα μοιάζει, Γιώργο. Ε, Όλγα. Έμοιαζε σε μένα. Δελής, δελής. Είναι ίσως δελής. Κάτσε, κάτσε, τα πάω. Χαμογέλασε. Ο θάνατος είναι μεγάλος. Η ζωή όμως είναι πιο δυνατή. Ευαρθούλα μου, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Πάρε τη χαρούλα και πήγαινε πάνω. Την προσέγγισα. Σε ευχαριστώ. Ο Πόστολος γιατί δεν γιορτή. Είχανε σύσκεψη στην Ομαρχία. Αθηνά, το φαΐ είναι έτοιμο. Άσε τα σύρια, θα σου πω εγώ. Καλά, το γραφείο δεν θα ανοίξει σήμερα όλη μέρα, τι διάβολο. Όλη μέρα στην Ομαρχία είπαμε υπασπιστή του στρατηγού, αλλά όχι παρατρεχάμενο του νομάρχη. Εσύ ετοίμασε. Γιώργο! Όλγα! Μαμά! Άστος αυτός. Άστος. Α, να είμαστε, να είμαστε πάλι όλοι μαζί. Λέω, περιμένουμε τον Απόστολο. Τι έγινε αυτός? Όχι, γιατί να τον περιμένουμε. Με συγχωρείς, Αγγελικούλα, δεν το είπα. Όχι, όχι, καλά λες. Εξάλλου γιατί να τον περιμένουμε. Ελάτε, πάμε να φάμε. Ελάτε. Έλα. Καλημερούδια. Με συγχωρείτε που άργησα, αλλά έπρεπε να πάω να δω το φον Στράιμπεργκ. Ω. Έχουμε γνωριμίες με τον καινούριο στρατηγό. Ασούλα το σερβίτσιο μου, παιδί μου. Αμέσως. Γλίτωσε το σπίτι. Ποιο σπίτι? Αυτό εδώ. Το δικό μας. Για Wolf Reclined, το δικό μας. Από πού το γλίτωσες? Δεν καταλαβαίνω. Από τους Γερμανούς, μητέρα. Ήταν να το επιτάξουν. Το σπίτι μας.
Ναι, το είδε ο Φον Στράιμπερ και του άρεσε. Μπράβο. Έχει γούστο φαίνεται αυτός ο κύριος... Πώς τον πεις? Στράιμπερ. Στράιμπερ. Ναι, έχει. Με τη βοήθεια του νομάρχου, λοιπόν, στρέψαμε το ενδιαφέρον του προς το σπίτι του κυρίου Νταμάρη. Έτσι, αντί να ξεσπιτωθούμε εμείς, θα ξεσπιτωθεί η οικογένεια Νταμάρη. Κυρία Καλλιόπη, συμπάθειά σου, Ρινούλα. Πάρε τον κύριο Μανέλο να πάει να ζήσει με την ύφη της και τον Σακάτη, το γιατρό της. Διέπραξα γκάφα μεγέθους. Μάτια μου, συγχωρείς. Λοιπόν, τα σειρά τι καλό έχουμε. Σούπα, κύριε Απόστολε. Το φαΐ μου. Καλή μας όρεξη, λοιπόν. Καλά αυτό που έγινε, θα ξεσηκώσει τον κόσμο, ε. Μακάρι να βρισκόταν και εδώ κανένας τρελός να κάνει το ίδιο. Για να κατεβάσει τη σημαία. Να την κουρελιάσει. Δεν μου λες. Είσαι καλά ή να βάλω τις φωνές. Να σ' ακούσει κανένας. Σκέψου η ασφάλεια να φοβάται την ασφάλεια. Τι άνοιξε την πόρτα, ρε. Να μην περνάει κανένας γιονάτος. Γιατί αυτός δεν είναι με απόσπαση στο φρουραρχείο. Μας τον ξαναστήρα να πεσχέσει. Να μας ρουφιανεύει. Λες να καρφώσει την προϊσταμένη αρχή. Τώρα έχει κι άλλη προϊσταμένη αρχή. Ασυνείδητος, ελεϊνός ήταν πάντα. Καλά. Κάτσε και γράψε πόση καινούργια ασυνείδητη θα εμφανιστούν. Χριστόδουλες, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν το πρόσεξες. Ποιο? Είσαι να φύγουμε. Ορίστε. Να φύγουμε, ρε. Στη Μέση Ανατολή. Να πάρεις εσύ την Όντα και το παιδί. Να πάρω κι εγώ... Α, λαλήσαμε εντελώς. Κύριε Προϊστάμενε, δεν σ' αναγνωρίζω πλέον. Και να δραπετεύσεις θες, και να διαπράξεις και απαγωγή. Ε. Το ξέρεις το τραγουδάκι που λέει «Έρος ανήκατε μάχαν και σου αθανάτων φίξιμου σου δεις οδέχον με μείνεν». Καταλαβαίνεις. Δεν έγινες φιλόλογος, μαν έγινες χωροφύλαξη. Ο ερωτευμένος είναι τρελός για δέσιμο από αρχαιοτά των χρόνων. Είμαι. Δεν κρύβεται. Και δεν το έχεις σε τίποτα να πάει να ζητήσεις το χέρι της από τον άντρα της. Ένα ανάγκη. Τώρα τι να σου πω. Δεν μπορώ να σε βρίσω, διότι και προϊστάμενός μου. Πετρό, να φύγεις το κοριτσί σου. Και άμα πολύ ζεσταίνεσαι, στη Ματίνα, τη γνώρισες. Για όλες τις χάρες της και όλες τις χάρες της. Λοιπόν, τι λες, είσαι να πάμε το βράδυ. Ξέρεις ποιος συχνάζει τώρα εκεί? Ο Φον Στράιμπερ και η κομπανία του. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, κύριε. Guten Tag, meine Herren. Καλημέρα. Herr Major, ich möchte Ihnen zwei von unseren besten Polizeioffizieren vorstellen. Herr Manias, Herr Dimitrakias. Meine Herren. Σε τι οφείλεται ο ευνηδιασμός, κύριε Πετρόπουλε? Όχι, κύριε ευνηδιασμός, κύριε Μανιά. Απλώς θα ήθελα... Ναι, μην τσιπλάς, Herr Major. Να εντάξει, είστε Έλληνα. Θα ήθελα να σας το γνωρίσω. Ή μάλλον να σας γνωρίσει. Ο κύριος Ρούστεν είναι προϊστάμενος της υπηρεσίας ασφαλείας της γερμανικής μεραρχίας που φιλοξενείται στην πόλη μας. Φιλοξενείται. Φιλοξενείται, κύριε Μανιά. Δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι θα μείνουμε εδώ για πάντα. Υποθέτω μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Ακριβώς. Εκείνο λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι ο κύριος Ρούστεν θα είναι ένα είδος προϊσταμένου της υπηρεσίας σας. Ο κύριος. Προϊσταμένου. Όχι ακριβώς προϊσταμένου. Ο κύριος Μύραρχος θα έχει την ευθύνη. Εσείς, κύριε... Προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Πετρόπουλε. Θα είναι ένα είδος υπεραστινόμου. Όλα, μα όλα, θα είναι όπως και πριν στη δική σας αρμοδιότητα. Επαναλαμβάνω, όλα. Εκτός από αντεθνικά εγκλήματα. Herr Major, ich erkläre Ihren Funktionen. Fahren Sie fort, Herr Petropoulos. Fahren Sie fort. Και για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις,
Θα φροντίσουμε να προαχθείτε σε ταγματάρχη, έτσι ώστε να γίνετε ομόβαθμος με τον κύριο Ρούστον και με αυτόν τον τρόπο η συνεργασία σας να είναι πιο άνετη. Μάλιστα. Υποθέτω ότι θα μας κοινοποιηθούν εγγράφως από το Υπουργείο. Τα όσα λέμε εδώ, ε. Φυσικά. Με συγχωρείτε. Θα εγκατασταθεί εδώ ο κύριος. Όχι. Θα έχει το γραφείο του στην Κομμανταντούρ και εκεί θα το απευθύνεστε. Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε. Παρακαλώ. Μιλήσατε πριν για αντιεθνικά εγκλήματα. Ο κύριος είναι Γερμανός. Εμείς είμαστε Έλληνες. Θα πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Μανιά, ότι πάσχο λαμβάνουν τα όπλα εναντίον των Γερμανών δεν είναι Έλλην. Γελούπ, κύριε Βία. Ο φίλος δεν είμαι. Α, μην ανησυχείτε. Είναι συνεργάσιμο. Δεν θα πάμε καθόλου καλά με αυτούς, Χριστόδουλε. Δεν θα πάμε καθόλου καλά. Τα σίδερα της φυλακής είναι για τους λεβέντες. Άργησα να γίνω λεβέντης, αλλά... Καλώς ήρθατε με έτο. Σαμπάνιες για όλους, Μαρκό. Γεια χαρά. Ευτυχώς που κινηθήκατε γρήγορα, γιατί αυτοί ήταν έτοιμοι να μας μεταφέρουν στην Αθήνα, στο τμήμα... Μεταγωγών. Το ξέρω, βέβαια. Άλλοι κάνουν εδώ. Τι παρομέικο φυλακή δεν έχουμε. Είναι αθεράπευτα η λύθη. Δεν καταλαβαίνω. Έκανε δικαιολογία να είναι η λύθη. Κοτζάμ στρατηγός δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση. Α, οι κοπέλες μου, φούγκλους μου. Σε μια στιγμή τις παίρνω, ε. Για χαρά όλοι. Καλώς μας ήρθες. Σαμπάνιες για όλους, κερνάει το μαγαζί απόψε και μουσική. Die Dame ist müde. Tanzen wir. Τζάμπα λεφτά, πώς το λέμε. Μιλούμε τέτοια, Γιώργο. Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο στο γραφείο. Θέλετε τίποτα άλλο από το πρωτοδικείο? Όχι, παιδί μου. Πήγαινε, πήγαινε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γιατί έχουμε τις πολλές δουλειές. Θα έχουμε. Θα. Ο κόσμος πεινάει. Εμείς δεν πεινάμε. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και οι άλλοι, το βλέπεις. Ο καθένας για τον εαυτό του, Γιώργο, και ο Θεός για όλους. Εν πάση περιπτώσει, δεν είπα να την απολύσουμε, να τη χρησιμοποιούμε μισή μέρα. Τα απογεύματα που λείπω εγώ. Δηλαδή θα την πληρώνω εγώ, το θες να πεις. Και για πολλαπλές υπηρεσίες. Κατάλαβα. Αυτό
τι ήτανε, καρφί? Μοιάζει. Δεν μιλάω, δεν μιλάω, αλλά και βλέπω και αντιλαμβάνομαι. Μπράβο, ρε. Συγχαρητήρια. Αντιλαμβάνεσαι. Έβγε. Τι αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο? Ότι Αντιγόνη και εσύ. Σε παρακαλώ, ρε, σε παρακαλώ. Να ακούσει αυτές τις αχλαμάρες για αδερφή σου, αν μου δημιουργείς οικογενειακές ιστορίες. Δεν μου λες, έχει καταλάβει κάτι η Όλγα? Η Όλγα, τι σχέση έχει η Όλγα? Δεν μιλήσαμε, αλλά σαν να έχει μυριστεί κάτι. Γι' αυτό δεν θέλει να σε βλέπει. Δεν ξέρω αν το έχεις αντιληφθεί, σε αποφεύγει. Ναι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν το είδα, δεν το διαπίστωσα μάλλον μόνο εγώ. Και Αγγελικούλα μου είπε, σαν να έχουν κάτι η Όλγα με τον Απόστολο. Είσαι καλά, ρε. Την έχω. Εγώ ίσα ίσα μετά το χαμό του παιδιού σας, του παιδιού μας, γιατί ήταν παιδί όλων μας, καταλαβαίνεις. Μας βρήκαν πολλά και απανωτά, Γιώργη. Δεν τα κάνουμε περισσότερα και χειρότερα. Μην τα λες εμένα. Αυτά τα ρεμάλια να το πεις. Ποια εννοείς ρεμάλια? Λέω, γενικώς, άρχισαν και κουνιούνται μερικοί. Καταλαβαίνεις? Όχι. Δεν καταλαβαίνεις. Αλητεία, Γιώργο, αλητεία. Νομίζουν ότι θα νικήσουν οι Εγγλέζικοι Ρώσοι και αρχίσανε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Διάβασε. Η συμμαχική νίκη, λέει, θα είναι και νίκη των λαών. Πού το πάνε, ρε, αυτοί, μπορείς να μου πεις πού το πάνε? Δεν ξέρω. Ρώτα τους. Θα ρωτήσω. Πού να τους βρω να τους ρωτήσω? Ποιους να ρωτήσω, τα φαντάσματα? Που δεν έχουν την παλικαριά να βγουν να πολεμήσουν τους Γερμανούς, τα ίσα, ρε. Όχι τα σκοτάδια. Χα. Πατριώτες. Τους είδαμε τους πατριώτες στο μέτωπο. Όπως εσένα, παραδείγματος χάρη. Όπως εμένα. Γιώργο, εγώ το χρέος μου το έκανα. Όπως όλοι άλλωστε. Στο ζεστό γραφείο του στρατηγού σου. Ή μάλλον τη στρατηγίνα σου. Πώς το λένε. Δεν πας καλά. Δεν πας καθόλου καλά. Έχεις γυναίκα και παιδί, πρόσεχε. Για σιγά, ρε, για σιγά. Με απειλείς. Η όλη σου διαγωγή και συμπεριφορά σε απειλεί. Ο κόσμος σου έκοψε την καλημέρα. Εμένα. Και κοντά σε σένα και σε εμάς. Ποιος κόσμος, ρε. Ποιος κόσμος. Άνοιξε τα μάτια σου. Άνοιξε τα μάτια σου. Οι καινούργιοι σου φίλοι δεν θα σου βγουν σε καλό. Κυριακή, σε μένα όχι υπενιγμούς και υπονοούμενα, έτσι. Τραβήξου. Αλλού τους λεονταρισμούς σου. Θες να το τραβήξουμε, κύριε Δελή? Όσο παίρνει, κύριε Πετρόπουλε. Και μια και φτάσαμε εδώ, καλύτερα στο σπίτι μας να μην ξαναπατήσεις, έτσι. Ούτε κι εσύ το δικό μου. Το δικό σου είναι δικό μας. Μην το ξεχνάς. Άμα δεν ήμουν εγώ όμως, Γιώργη, θα είχαν μπει μέσα οι Γερμανοί και θα το είχαν κάνει αχούρι. Κατάλαβες? Όπως έχουν κάνει όλη την Ελλάδα. Ρε στο διάολο. Πατριώτη. Βρήκαν την ώρα και αυτή και... Έχει δίκιο ο Γιώργος. Εσύ δεν το βλέπεις ότι έχει δίκιο? Και τι θέλεις να κάνω? Συγκράτησέ τον, δεν πάει καλά. Παιδί μου δεν παίρνει από λόγια. Πήγα να του πω κάτι και με αποπήρε. Άμα έχει τη φωλιά του λερωμένη, άμα σε αποπέρνει κιόλας. Τι στάθηκες τώρα? Νυχτώνει, πάμε. Το άκουσες αυτό? Πέρα στα λόγια και πάμε, γιατί είμαστε στην ερημιά εδώ πέρα. Θα ντυθείς και θα κατέβεις κάτω. Ξέρεις ποιος θα φάει μαζί μας απόψε? Ο κύριος Ρούστερ. Θα φάμε τρεις μας ή θα κουβαλήσει ξανά καμιά κυρία? Τρεις μας, Αγγελική. Μια και δεν καταδέχεται η Μανούλα σου, ούτε η κυρία Ρινούλα, τρεις μας. Λοιπόν, ούτε εγώ. Τι θα πει ούτε εσύ? Δεν καταδέχομαι. Δεν καταδέχεσαι να δειπνήσεις με τον άντρα σου?
Για συνήλθε, Αγγελικούλα. Για συνήλθε, κορίτσι μου. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος Ρούστεν? Αυτός που έσωσε το σπίτι μας. Αυτός που μας γλίτωσε από την πείνα, που σας γλίτωσε, Αγγελική. Σας γλίτωσε. Τίποτα δεν σας έλειψε. Καλύτερα από προπολεμικά είσαστε. Δεν καταδέχεσαι. Ποια είσαι, καμιά πριγκίπισσα είσαι? Για κατάβαστε με τους κάτω. Καθώς δεν ακούτε τις μπουρδες που τσαπουνάει το Λονδίνο. Και ο θείος πάει και μου ξημεροβραδιάζεται στα ραδιόφωνα, πάρτε το χαμπάρι μια και καλή. Η Γερμανία... Σε παρακάλεσα να μην φωνάζεις. Το άκουσες? Άνοιξε τα μάτια σου, Απόστολε. Το ξέρεις ότι βγαίνω στον δρόμο και ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Ντρέπεσαι. Γιατί και για ποιον ντρέπεσαι, Αγγελική? Για σένα. Έτσι λοιπόν. Εγώ σε κάνω και αισθάνεσαι ντροπή. Εγώ. Εσύ και φίλοι σου. Εάν σε 5 λεπτά δεν κατέβεις κάτω, θα πάρω το Ρούστιν και θα φύγω. Να φύγεις. Να φύγεις, δεν σε κρατάω. Τράβα που πας κάθε βράδυ. Τι περιμένεις? Φύγε. Έλα να ξαναρχίσω, θέλω πάλι απ' την αρχή.